καλούμε στο βήμα τον Γιάννη Πρωτούλη, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ και υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι η ώρα να τραβήξουμε μπροστά, να δυναμώσουμε παντού τα ψηφοδέλτια του κόμματός μας, να δυναμώσει η δύναμη του λαού μας, η ελπίδα του, με περισσότερους εκλεγμένους στους δήμους, τις περιφέρειες, την περιφέρεια Αττικής στην Ευρωβουλή. Αυτό ναι, είναι επιλογή που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μπροστά στα άδεια ταμεία των λαϊκών οικοκυριών, μπροστά στις τεράστιες καταστροφές, μπροστά στα εκατοντάδες θύματα από την έλλειψη βασικών υποδομών, τα λόγια περισσεύουν. Οι μεγάλες ανάγκες του λαού μας υποθηκεύτηκαν στις ανάγκες των καπιταλιστών για κέρδη και μόνο κέρδη. Ψυχροί εκτελεστές τα τελευταία χρόνια, όλα τα κόμματα, υπηρέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, οι εκλεγμένοι τους στις περιφέρειες, πότε με κυβερνητικά σχήματα Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, πότε με ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και αβανταδόρους τα πολιτικά τους εξαπτέρυγα, πάντα με νόμους και αποφάσεις, καταδίκαζαν τις λαϊκές οικογένειες. Ξαμολύθηκαν τα επιχειρηματικά συμφέροντα, οργιάζοντας πάνω στις ανθρώπινες ζωές, φτιάχνοντας τα παιδιά της εργατικής τάξης, σύγχρονους δούλους του 21ου αιώνα, καταδικάζοντάς μας να ζούμε σε γειτονιές σκοτεινές, υποβαθμισμένες, δίπλα σε χωματερές, να πνιγόμαστε με την πρώτη δυνατή βροχή, να καιγόμαστε το καλοκαίρι, να στερούμαστε το δικαίωμα στον πολιτισμό, τον αθλητισμό, ακόμα και σε ελεύθερους χώρους πρασίνου για μια ανάσα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να συνηθίσουμε εμείς και τα παιδιά μας τα λίγα, τα ελάχιστα, στα ψίχουλα. Αυτή την υποταγή υπηρετούν με πάθος όλα τα κόμματα που υπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, που εφαρμόζουν και μέσα από την τοπική διοίκηση όλους τους αντεργατικούς, αντιλαϊκούς νόμους. Οι εργαζόμενοι, οι νέοι και οι νέες αυτής της μεγαλούπολης που ζούμε, ζητούν δουλειά και ανθρώπινη ζωή, και οι εκλεγμένοι των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης τους προσφέρουν απολύσεις, μαύρη εργασία, μισή δουλειά και ανασφάλιστη. Ζητούν δωρεάν δημόσια υγεία, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη για τους γερόντους, κοινωνική μέρημνα, και οι εκλεγμένοι τους στέλνουν στους εμπόρους της υγείας. Ο λαός μας ζητά δημόσια και δωρεάν παιδεία, παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά, και οι εκλεγμένοι τους κάνουν εμπόρευμα πανάκριβο τη γνώση και την επιστήμη. Ζητούν εργασιακά δικαιώματα και νομοθετούν την τρομοκρατία, την καταστολή, φημώνοντας κάθε απόπειρα διεκδίκησης. Οι νέοι θέλουν δουλειά στον τόπο τους και τους στέλνουν σαν διαβατάρικα πουλιά σε άλλους τόπους. Ανησυχούμε για την ειρήνη και αυτοί ετοιμάζονται για πόλεμο. Έχουν ανοίξει διάπλατα τις πόρτες στους υπεριαλιστές και δίνουν λιμάνια, αεροδρόμια, δημόσιους χώρους για να φυτεύουν βάσεις θανάτου από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η πληρωμή των πολλών από την ανάπτυξη των αφεντικών που φέρνει κέρδη σε λίγους. Άλλωστε το απέδειξαν και το ζούμε. Ανεργία, απληρωσιά, αβεβαιότητα, αγωνία, απανθρωπιά. Ήρθε η ώρα όμως να πληρωθούν. Κόκκινη ψήφο στους ανυπάκους υπερασπιστές
των λαϊκών συμφερόντων. Στο ΚΚΕ παντού. Γεια και χαρά.